να μην καπνίζω σε κλειστούς χώρους, γιατί αν είμαι κοντά θα πάρω τηλέφωνο. Αλό και καλησπέρα από Πάντιο. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον αντικαπνιστικό νόμο. Είσαι υπέρ ή κατά? Είμαι υπέρ. Γιατί δεν καπνίζω και όταν καπνίζουν δίπλα μου σε κλειστούς χώρους με ενοχλεί. Δεν ξέρω. Βασικά εγώ καπνίζω. Εγώ θα ήθελα να καπνίζω μέσα στα μαγαζιά, αλλά καταλαβαίνω και τους άλλους που δεν θέλουν να μυρίζουν τσιγάρο από πάνω μέχρι κάτω. Οπότε. Συμφωνώ. Για να γίνουμε κι εμείς σαν την άλλη Ευρώπη. Σαν την άλλη Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη και εμείς είμαστε η άλλη Ευρώπη. Δεν μη πράγματα. Όποιος θέλει να καπνίσει, γιατί να το κόψει επειδή υπάρχει ένας νόμος. Επειδή είναι βλαβερό τώρα. Τώρα βλαβερό. Επειδή τώρα α πούμε δεν καπνίζω εγώ, καπνίζω. Εσύ να ρουφά τον ντουμάνια σου. Επιλογή σου. Επιλογή. Ωραία. Μου που ήρθες εδώ πέρα που λέμε καπνίζουμε. Ωραία. Ισχύει ένας νόμος. Πόσες φορές έχεις ξαναψευστεί? Εσύ καπνίζεις? Όχι. Όχι, αλλά είσαι υπέρ. Δηλαδή, άμα κάπνιζε, θα ερχόσουν να δεκάμε φού. Τώρα κάνει κρύο έξω. Και θα του αναγκάσουμε να βγουν έξω για να καπνίσουνε. Συμφωνώ. Τι φταίνει οι άλλοι που δεν καπνίζουν να τρώνε όλο τον ντουμάνι? Πέριμε. Είναι βλαβερό και για την υγεία των παθητικών καπνιστών και για των καπνιστών. Είμαι και υπέρ και κατά. Δεν πρέπει να εφαρμοστεί τόσο ολοκληρωτικά. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε πάρκα και σε παιδικές χαρές, αλλά όχι και σε μαγαζιά όπως κλαμπ και μπουζούκια. Κάτσε, βρε κοπέλα μου. Να εφαρμόσετε σε παιδικές χαρές και σε πάρκα που είναι ανοιχτό ο χώρο και σε μαγαζιά που είναι κλειστό. Παιδιά, προκειμένου να μην πάρουν κακό παράδειγμα. Ναι, αλλά σε ένα μαγαζί το οποίο είναι κλειστό. Σε ένα μαγαζί που είναι κλειστό, έτσι κι αλλιώς αυτό εφαρμοζόταν, νομίζω. Από πού μας ήρθες, από τη Σουηδία, πού εφαρμοζόταν? Υπήρχαν τα ταμπελάκια που έλεγαν απαγορεύεται το κάπνισμα. Ναι, και δίπλα υπήρχαν τα τασάκια. Είναι ένας πολύ ορθός και σωστός νόμος. Έπρεπε χρόνια να τήρηται. Κατά. Γιατί και εγώ καπνίζω καμιά φορά. Υπέρ είμαι, γιατί όποιος καπνίζει, που καπνίζω κι εγώ, μπορώ ή να βγω έξω ή να μην καπνίσω απλά. Συμφωνώ. Δεν μου αρέσει καθόλου το κάπνισμα και εμείς αυτούς που καπνίζουν. Ρε φίλε, αντικαπνιστικός είναι μια χαρά, σωστός νόμος, απλά ξέρεις τι. Δεν ξέρω, για πες. Εδώ δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω. Είμαι πάρα πολύ υπέρ, γιατί εντάξει, είμαστε κι εμείς Ευρωπαίοι πολίτες. Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι. Επιτέλους έπρεπε να εφαρμοστεί αυτό. Υπέρ είμαι. Θεωρώ είναι σωστό. Είμαι υπέρ, γιατί επειδή δεν καπνίζω, πιστεύω ότι ουσιαστικά σε ορισμένους κυρίως χώρους που με ενοχλεί και εμένα θα πρέπει να εφαρμόζεται. Είμαι υπέρ. Το παθητικό κάπνισμα λένε ότι είναι πιο βλαβερό από ό,τι καπνίζεις εσύ ο ίδιος. Άρα, μήπως να αρχίσουμε το κάπνισμα για να μην είμαστε τόσο. Έχουμε βλαβερές συνέπειες στον οργανισμό μας. Να το σταματήσουμε, ναι. Υπέρ, συμφωνώ. Αλλά άμα κάπνιζα θα διαφωνούσα. Α, είναι φάση ότι βολεύει τον κόλο μας. Ναι. Είμαι υπέρ του αντικαπνιστικού νόμου. Θεωρώ πως πρέπει να υπάρχει ένα σοβαρό. Είμαι υπέρ, γιατί το έχουμε ξεφτυλίσει λίγο τα τελευταία χρόνια. Όλοι καπνίζουν στους κλειστούς χώρους. Κατά. Κάποια στιγμή πρέπει να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, αν και δεν το βλέπω. Γιατί Έλληνες είμαστε, δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Τι έχουμε, έναν ήλιο, μια θάλασσα, και ένα τσιγάρο. Είμαι υπέρ, αλλά θα μπορούσαν να υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις. Απονέσει πολλούς βέβαια, γιατί το τσιγάρο για τον Έλληνα είναι και λίγο γκλαμουριά. Αν του κόψει το τσιγάρο, είναι σαν να το ευνοχίζει. Βέβαια, τα μαγαζιά που είναι για ναργιλέ θα υποφέρουν πολύ. Τώρα χειμώνα μείον 5 ένα έξω για τον ναργιλέ δεν λέει και πολύ. Τον εφαρμόζει. Δεν έχει τύχει, να σου πω την αλήθεια, να βγω σε κάποιο μαγαζί μέχρι στιγμής για να καπνίσω, αλλά κάτι θα βρω για να καπνίσουμε στο μαγαζί, πιστεύω. Τι θα καπνίσεις, τις ζάχαρες? Γιατί έτσι είμαστε οι Έλληνες, γι' αυτό. Είμαι υπέρ, γιατί γενικά σε κλειστούς χώρους δεν είναι ωραίο να καπνίζουν. Τι καπνίζεις? Καπνίζω. Τον τηρείς τον νόμο? Πέτα στον τυρά. Γενικότερα τηρεί τον νόμο από ό,τι έχεις στα μαγαζιά? Όχι, δεν τηρείται. Ειδικά το βράδυ. Σε κάποιους χώρους ναι, σε κάποιους άλλους όχι. Όχι, δεν τηρείται. Αυτή τη στιγμή όχι στα περισσότερα μέη. Σίγουρα πάντως κάποιοι έχουν επηρεαστεί και αρχίζουν και το μειώνουν. Γιατί φοβούνται τις κλήσεις που τους κάνουν. Όχι παντού. Βασικά βλέπω ότι τηρείται ήδη, ναι. Αρχίζει και τηρείται εκτός από τις συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων. Καταγγελτικός που γίνονται μέσα σε κλειστούς χώρους. Ναι, δηλαδή αν έρθει στην 108 μία Τρίτη ή Τετάρτη θα καταλάβει. Αν έρθω μια Παρασκευή στην 107. Όχι, δεν έχουμε συνελεύσεις τότε. Μήπως εκεί τηρείται? Δεν τηρείται πουθενά στο πανεπιστήμιο. Γενικά ναι, βλέπω ότι τηρείται τώρα. Όχι. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα τηρηθεί και έχει ήδη αρχίσει να τηρείται. Γενικότερα σε βάθος χρόνου πιστεύεις θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος ή είναι μια φούσκα? Όχι, είμαστε Έλληνες. Πιστεύω ναι, αν ξέρω εγώ πληρώνουν πρόστιμα και τέτοια, πιστεύω ότι ναι. Έχει γίνει και άλλες φορές, έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Οπότε όχι. Όχι, δεν νομίζω. Τι εφαρμόζεται στην Ελλάδα? Τον πρώτο μήνα κάτι γίνεται. Μετέπειτα, όχι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν και πολλά. Θα αλλάξει κυρίως η νοοτροπία και θα εφαρμοστεί. Άμα ήταν άλλο κόμμα, δεν θα το πίστευα, αλλά τώρα το πιστεύω. Έταξα και το πολιτικό. Όχι, δεν το πιστεύω, γιατί οι Έλληνες είναι γνωστοί πάντα για τις πατέντες τους. Και είναι και συγκεκριμένοι χώροι, π.χ. μπουζούκια, κλαμπ κλπ. Που δεν πιστεύω να. Πώς θα δεις τον Οικονομόπουλο τώρα χωρίς να καπνίζεις, βρε παιδί μου? Δεν πονάς αλλιώς. Δύσκολο. Αν τα πρόστιμα βέβαια είναι υψηλά, μπορεί να γίνει. Ναι, πιστεύω θα εφαρμοστεί. Καθαρά στο χέρι μας είναι αυτό. Δεν πιστεύω θα τηρηθεί ούτε αυτή τη φορά. Καθόλου. Γιατί είμαστε Ελλάδα, οι Έλληνες είναι ζαμάν φου, οπότε όχι. Μάλλον ναι. Αν θέλουμε να γίνουμε Ευρωπαίοι, μάλλον. Π.χ. Εξάρχεια δεν θα τηρηθεί σε όλα τα μαγαζιά, γιατί ποιος θα πατάει μετά? Όχι. Πάντα θα βρίσκουμε έτσι μια πατέντα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε και στο απαγορεύει ο νόμος. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι έχουμε κάνει τρεις νόμους στην Ελλάδα μέχρι τώρα και δεν έχει εφαρμοστεί κανένας και ξαναβγάζουμε νέο? Τα έχουν όλα στα αρχίδια τους. Δεν τους νοιάζει. Γιατί στην Ελλάδα δεν παίρνουμε τίποτα σοβαρά.
Είμαστε Έλληνες. Η νοοτροπία μας είναι αυτή που είναι. Έρχονται από το εξωτερικό, λένε: γιατί δεν τηρείτε τον νόμο? Για ξεχάστε σε ποιους μιλάτε. Τι είμαστε εμείς? Έλληνες. Έλληνες. Για να επιθυμίζουμε ότι υπάρχει αυτός ο νόμος. Επιθυμίζουμε ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος δεν ισχύει. Ναι, ξεκάθαρα. Φταίει η κυβέρνηση, φταίνε και λίγο οι πολίτες, δεν ξέρω. Επειδή είμαστε Ελλάδα, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Γιατί οι νόμοι στην Ελλάδα είναι πιο ελαστικοί, δεν δίνουν και πολύ σημασία, ποινές δεν υπάρχουν. Οπότε μπάτε σκύλια, λέστε. Γιατί στην Ελλάδα επικρατεί ανομία. Πώς νιώθεις πες αυτή τη λέξη τώρα, ε? Πήγες μια μικρή στήση. Δημοσιογράφος είμαι. Δεν πειράζει. Γιατί δεν υπήρχε σοβαρή κυβέρνηση. Κομματικά το πας και εσύ. Ναι. Και είσαι σε παράταξη εδώ. Όχι, όχι ακόμα. 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 Τέλεια, ελπίδα μας. Ο νεοέλληνας έχει ένα μότο. Οι νόμοι είναι κακοί και δεν εφαρμόζονται. Ο παλαιοέλληνας όμως. Ο αρχαίος Έλληνας τουρίζει τους νόμους. Γι' αυτό είχαν ανοίξει και την Ακρόπολη, την είχαν ανοιχτή για να καπνίζουν. Ναι. Έχει βγει ένα νούμερο το οποίο το καλεί και καταγγέλει κάποιον που είναι σε ένα μαγάζι και καπνίζει. Και δεν επιτρέπεται. Ξέρει ποιο νούμερο είναι αυτό? 1142. Το 1142. 1142, το καλύτερο meme όλων των εποχών. Δεν το γνωρίζω, η αλήθεια είναι. 1142. Θα πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. 1142. Το 1142. Όχι. Γιατί ίσως μάλλον δεν έχω σκοπό να καταγγείλω. Δεν θα κατήγγειλες κάποιον αν κάπνιζε? Όχι, αλληλεγγύη. Είσαι σε ένα μαγαζί. Ναι. Βλέπεις κάποιον που καπνίζει. Τηλεφωνείς να καταγγείλεις? Όχι, καλέ, δεν είμαι ρουφιάνα, εντάξει. Όχι, το θεωρώ πολύ ακραίο. Πρέπει να το κάνει ο υπεύθυνος του μαγαζιού. Όχι, δεν είμαι ρουφιάνα. Αισθανόμουν άσχημα μετά. Όχι. Γιατί εμένα δεν θα με ενοχλούσε. Δεν είμαι ρουφιάνα. Ναι, τώρα θα έπαιρνα. Την προηγούμενη άτη, όχι. Ναι, δεν θα το έκανα. Γιατί δεν θα ήθελα να το κάνουν και σε μένα. Παρόλο που είναι λάθος η λογική, δεν θα το έκανα. Θα καλούσα. Γιατί εγώ, ας πούμε, να είμαι μέσα, να μην καπνίζω. Και ο άλλος να καπνίζει. Τι είμαι εγώ, κορόιδε είμαι. Θα το έκανα. Θα πήγαινα να το μιλούσα. Δηλαδή θα του έλεγα, φίλε, με ενοχλεί το τσιγάρο. Και θα τον τρόμαζε έτσι και θα το κόβε μόνος του. Θα έπαιρνα με τον άτομο το οποίο αντιπαθώ. Α, είδα τον πρώην μου εκεί πέρα. Όπως έτσι. 1142, δεν έχει σταματήσει να πουμάρει. Βγάλε και αργύλα. Και πού το βγάζει. Και μαύρο. Σε πω κάτι, δεν είμαι ρουφιάνα. Θα έπαιρνα, ναι. Θα έπαιρνα αν ήταν πολύ σπασαρχίδα, ρε φίλε, και φύζα, ξέρω τον καπνό πάνω μου ή δεν άκουγε με τίποτα. Όχι, είναι ρουφιανιά. Δεν ρουφιανεύουμε. Όχι, ποτέ, ποτέ. Γιατί δεν θέλω να το κάνω σε μένα, γιατί να το κάνω σε κάποιον άλλον. Δεν είναι δουλειά μου. Ναι, θα το έκανα. Θα το έκανα γιατί με ενοχλεί. Όχι, είναι πρόστιμο, ρε φίλε, είναι ρουφιανιά, είναι άσχημο. Θεωρείς ότι είναι ρουφιανιά? Αφού είναι νόμος, δεν πιστεύω ότι είναι ρουφιανιά. Όχι, δεν είναι ρουφιανιά. Είναι επιτέλους να τηρείται ο νόμος. Άμα το ένα είναι ρουφιανιά, το άλλο είναι ρουφιανιά. Γι' αυτό έχουμε καταντήσει έτσι πως έχουμε καταντήσει το Ελλάς. Όχι, δεν είναι ρουφιανιά, αλλά δεν είναι του χαρακτήρα μου να πάρω τηλέφωνο. Όχι. Είναι. Όχι, από τη στιγμή που υπάρχει ένας νέος νόμος, γιατί να γίνεται? Βεβαίως. Είσαι εσύ σε ένα μαγαζί. Ναι. Καπνίζεις. Ναι. Καλεί κάποιος, σε καταγγέλει. Έρχεται η αστυνομία και σου λέει: λοιπόν, μανίτσα, αυτός εδώ πέρα σε κατήγγειλε. Ναι. Τι κάνεις? Μαλακία μου, εγώ φταίω. Εντάξει, δεν θα του πω κάτι. Θα του ζητούσα συγγνώμη. Απλά θα του έλεγα μπράβο. Τα συγχαρητήριά μου. Τον παίρνω έξω να κάνουμε ένα τσιγάρο μαζί, αφού έχω τελειώσει με όλα τα υπόλοιπα για την καταγγελία που μου κάνει. Το τσιγάρο είχε κάποιο υπονοούμενο. Βεβαίως και είχε κάποιο υπονοούμενο. Κόβετε φάτσες, παιδιά, για να ποιους να καταγγέλλετε και ποιους όχι. το βίντεο έχει αυτό το χαρακτήρα. Τρέχω. Τι είναι στρέχει? Τρέχω να φύγω. Τι να κάνω, να κάτσω πληρώσω. Πάω και του κέντρο σπίτι. Με το τσιγάρο μου. Γιατί έτσι, αν επιτρέπετε? Γιατί είμαι Σκορπιός και είμαι εκδικητική. Μην πεις τίποτα άλλο. Είσαι Σκορπιός, οροσκόπο. Λέων. Σκορπιός με Λέων, τώρα τι ρώτησα και εγώ, γαζός. Μην πάμε μακριά. Πιστεύεις ότι ο αντικαπνιστικός νόμος θα βοηθήσει έτσι ώστε να κόψει ο κόμμα στο κάπνισμα στην Ελλάδα? Ναι. Όχι. Όποιος θέλει να καπνίσει, θα καπνίσει. Δεν τον νοιάζει. Όχι, γιατί δεν θα εφαρμοστεί. Δεν νομίζω. Γιατί πάλι έξω θα καπνίζουν, ακόμα και χειμώνα θα είναι έτσι. Από μπορά μέχρι νονό του. Έτσι, τα λίγο πιο δυνατά βάλτε ένα ηχείο απ' έξω. Κάπως έτσι. Μακάρι, το εύχομαι. Όχι, δεν το πιστεύω. Αν θες να καπνίσεις, θα καπνίσεις. Δεν γίνεται. Δεν νομίζω. Άμα ο άλλος θέλει να καπνίσει, θα καπνίσει είτε με αντικαπνιστικό νόμο είτε όχι. Ναι, αν σκεφτείς ότι κι εγώ σε μαγαζί πλέον που δεν καπνίζει, δεν θα κάνω τσιγάρο. Ενώ θα έκανα, ας πούμε. Πόση μπορεί. Θέλω να κοιτάξει την κάμερα και όλο τον κόσμο εδώ πέρα που βλέπει και να στείλει ένα μήνυμα σχετικά με αυτό το θέμα. Μην ενοχλείτε, ας πούμε, δεν καπνίζουνε. Και αν μας σας πει κάποιος να το κόψετε, δεν είναι μαλάκας. Απλά διαφέρεται για την υγεία του. Να καπνίζετε. Απλά εντάξει, να τηρείτε και τους νόμους καμιά φορά. Νομικά σπουδάζουμε εδώ πέρα. Οι νόμοι είναι για να τηρούνται, άρα τους εφαρμόζουμε. Να σέβεστε αυτούς που είναι δίπλα σας και άμα δεν θέλουν να καπνίσετε, να μην καπνίσετε. Αγαπήστε, γιατί χανόμαστε και καπνίστε έξω, παιδιά. Να βγαίνετε έξω να καπνίζετε, δηλαδή ο άλλος τι φταίει. Θα συνεχίσετε να καπνίζετε τόσο σε εξωτερικούς χώρους, τόσο και σε εσωτερικούς. Μην σταματήσει τίποτα. Αυτό είναι όλα, να δίνει αισιόδοξα μηνύματα, παιδιά. Έτσι. Να μας πεις και κάτι για το τράφικινγκ. Όχι, εντάξει. Να τηρείτε τον νόμο, να μην καπνίζετε σε κλειστούς χώρους, σεβασμός στους μη καπνίζοντες. Σταματήστε το κάπνισμα, δεν έχει νόημα. Θα ευχαριστηθείτε και τη ζωούλα σας μετά. Να συνεχιστεί, να εφαρμοστεί για να καπνίζουμε λιγότερο. Παιδιά, να τηρείτε τον νόμο και αν περνάτε καλά με την παρέα σας, δεν θα έχει τόσο το μυαλό σας στο κάπνισμα. Αυτό. Άρα είναι θέμα πόσο καλούς φίλους έχει το κάπνισμα. Ναι, μπορεί. Όσοι είναι υπέρ του αντικαπνιστικού νόμου, να μην ρουφιανεύουν τους άλλους. Και όσοι είναι κατά και καπνίζουν, να τον τηρούν. Να καπνίζετε. Να κόψετε τσιγάρο, γιατί όπως καπνίζει, γαμιέται. Κόψτε το κάπνισμα, δεν κάνει καλό. Να κάνετε ανάποδες και να τις κρατάτε μέσα για να μην βγαίνει ο καπνός. Ένα κοινωνικό μήνυμα εδώ πέρα από το φίλο μας τον Τζον Σνόου. Κόψε το
κάπνισμα κάνει κακό. Καπνίστε όσο θέλετε. Μην το κάνετε υπερβολικά και σας καταγγείλουνε. Μέχρι πόσα τσιγαράκια για να μας καταγγείλουν. Εντάξει, μέχρι 5, ξέρω εγώ. Α, μέχρι 5 είναι οκ. Okay. Δηλαδή είμαστε ένα μαγαζί 10 άτομα, μέχρι 50 τσιγαράκια είμαστε οκ. Ακριβώς, ακριβώς. Μην καταγγείλετε αλληλεγγύη και κόψτε το κάπνισμα. Να ζήσετε, να το ευχαριστηθείτε. Ιδονιστείτε.